Αυτό είναι το πλωτό παλάτι της TUI Cruises, το οποίο θα υποδεχθεί τους πρώτους 1000 τουρίστες κρουαζιέρας από τη Γερμανία, οι οποίοι θα φτάσουν αεροπορικώς αύριο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, με τη δυναμική επανεκκίνηση της κρουαζιέρας να γίνεται την ερχόμενη Παρασκευή από το λιμάνι του Ηρακλείου σε επίπεδο χώρας και Ανατολικής Μεσογείου. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος, Μινάς Παπαδάκης. Με μεγάλη μας χαρά και συγκίνηση θα έλεγα υποδεχόμαστε σήμερα το πλοίο Mindship 5 της TUI Cruises για την επανεκκίνηση της ελληνικής κρουαζιέρας στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πλέον έναρξη κρουαζιέρας είναι συνώνυμο με το λιμάνι του Ηρακλείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την TUI Cruises για την σταθερή της ψήφο εμπιστοσύνης και τη στήριξη όλο αυτό το διάστημα. Δουλέψαμε και φέτος σκληρά για να υποδεχτούμε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο. Κλειδί και πολυτέλεια εδώ στο Main Seat 5 με την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας να ξεκινά δυναμικά από το λιμάνι του Ηρακλείου. Το Main Seat 5 θα αναχωρήσει από το λιμάνι του Ηρακλείου το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής και θα εκτελεί δύο κυκλικά δρομολόγια κάθε εβδομάδα. Το πρώτο είναι Ρόδος Πειραιάς Σούδα Ηράκλειο, ενώ οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν από το κρουαζιερόπλοιο και τη Σαντορίνη. Το δεύτερο δρομολόγιο είναι Ηράκλειο Κέρκυρα Κατάκολο Πειραιάς Ηράκλειο, ενώ θα διεξάγονται αποκλειστικά οργανωμένες εκδρομές. Ενδιάμεσα βέβαια θα διαφημίσουμε και λίγο την Ελλαδίτσα μας. Θα περνάμε και από Σαντορίνη και μέσα από την Καλδέρα έχουν κανονιστεί όλα με τις τοπικές αρχές και από τη Μήλο θα περνάμε. Θα μπαίνουμε λίγο μέσα και κατεβαίνοντας τώρα από το Κατάκολο θα μπορούμε να πηγαίνουμε κοντά στις ακτές να τους δείξουμε όσο γίνεται περισσότερα. Μπορώ να σας πω ότι από πέρσι που ξεκίνησαν αυτές οι μπλε κρουαζιέρες έχουν περάσει ήδη 100.000 επιβάτες. Υπάρχει εμπιστοσύνη από την TUI, από ό,τι το βλέπετε πολύ καλά κι εσείς. Αν φέτος επιβεβαιώσουμε γύρω στις 160-170 προσεγγίσεις, θα περάσουμε τις 100.000 επιβάτες. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Νομίζουμε ότι τα δύσκολα πλέον τα αφήνουμε πίσω και η κανονικότητα είναι κοντά μας. Ο καπετάνιος Γιάννης Αναστασίου αναφέρθηκε στα αυστηρά πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζονται και φέτος στο τομέα της κρουαζιέρας όπως και στα χαρακτηριστικά του κρουαζιερόπλοιου όπου επικρατεί η χλειδί και η πολυτέλεια. Το πλοίο είναι 295 μέτρα, έχει ένα ύψος από 57,8 μέτρα στη ζυμιέρα, το ψηλότερο σημείο του και έχει ένα πλάτος από 35,8. Έχουμε 1.274 καμπίνες και το πλήρωμα αποτελείται από 37-40 εθνικότητες. Μου αρέσει ο ήλιος, το χαμόγελο των Κρητικών και η κρητική κουζίνα. Μέχρι τέλος του χρόνου, 168 κρουαζιερόπλοια θα προσεγγίσουν το λιμάνι του Ηρακλείου, το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον και από νέες εταιρείες κρουαζιέρας, λόγω των καλών πρακτικών που εφαρμόστηκαν, καθώς και VIP επιβατών. Περιμένουμε το Europa 2 της Hapag-Lloyd στις 22 Μαΐου και μάλιστα αυτό που μας ικανοποιεί ότι προσελκύουμε πλέον και κρουαζιερόπλοια τα οποία έχουν περισσότερο VIP επιβάτες.